Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το Κάρβουνο, δεύτερη αγωνιστική για την D2, πρώτος όμιλος, η Real Madrid φιλοξενεί την Boca Juniors. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με νίκη. Μεν Ρεμάλ νίκησε τους West Side στη Ζωφριά. Από την άλλη, η Boca Juniors νίκησε με 50-41 την Basket Case στο 1-0 και οι δύο ομάδες. Με 8 κατεβαίνουν σήμερα οι παίκτες του Τόνι Καμολίκη και του Χριστόφορ Κουσιωρή. Με 10, με φοβερή πληρότητα, η Boca Juniors, η οποία, όπως μας είπε και στις pre-game δηλώσεις ο Φάνης ο Κατσιάδας, κυνηγάει φέτος κάτι καλύτερο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Συνέχεια μετά από μια σύντομη διακοπή για το scoreboard. Κατοχή για την Boca. Βάλα γυρνάει, φτάνει στο έλβο, προσκύσει και άστοχο το shoot. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αρχικές πεντάδες. Άσχολο τρίποντο από τον Πολύδωρο. Κατεβάζουν το αμυντικό rebound και τρέχουν στον εφηδιασμό οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό όνομα. Θα τα λέμε και αυτά. Λάθος η πάσα από τον Μαρτίνι. Τον Λουκόπουλο, ο οποίος από ό,τι έμαθα αποτελεί μεταγραφή αεροδρομίου από το Πανοράφι για την Ρεμάλ. Ας προτείνουμε από το rebound, μπάλα στο Λουκόπουλο, ο οποίος ανοίγει και το σκορ. Δύο-0 μπροστά η Ρεμάλ. Φάουλ εδώ, πρώτο για τη Ρεμάλ, το οποίο στέλνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας τον Νίκο τον Καργαλάκο. Άστοχη η πρώτη, άστοχη και η δεύτερη. Κόπουλου και από εκεί στον πρόεδρο τον Καμολίκη. Λουκόπουλος έχει μπει ζεστός. 5 πόντι γρήγορα γρήγορα για τον πρώην παίχτη τον Ριδαϊρής. Κασίκης μπαλαφτάνει στη γωνία. Από τον Μαρτίνι μπάλα στον πάγκο και από εκεί στον ρεφ της αναμέτρησης. Πέντε-μηδέν στα πρώτα 3 λεπτά. Μπάλα στον χαμηλά. Ποστάριο Πολύδωρος γυρνάει. Αστοχή, rebound του Καμολίκη. Μπάλα έξω στο Λουκόπουλο, ο οποίος έχει πάρει το όπλο του και έχει βάλει σε μόλις 3,5 λεπτά 8 πόντους. Μπάκα στην επίθεση. Ωραία χαϊλού κατάσταση.
διάστημα στο Φλεβεράκι από τον Γαργαλάκο, ο οποίος σπάει και το ρόδι. Μπάλα χαμηλά, σπάει 6-45, προσποίηση, drive από τα δεξιά. Καλάθι από τον Νικάκη. Time out από την Μπάκα, η οποία βλέπει το σκορ να ξεφεύγει. Συνέχεια, στο πρώτο δεκάλεπτο η Μπάκα βρίσκεται γρήγορα 8 πόντους πίσω στο σκορ, 12, με ένα ρεσιτάλ Λουκόπουλου από την πλευρά των μαύρων. Άστοχο το σουτ. Rebound από τον Ερυγόπουλο. Λουκόπουλος ψάχνει να περάσει την μπάλα χαμηλά, παίρνει αστοχή από τον Καμολίκη. Καμολίκης χαμηλά η μπάλα στον Πολίδωρο, ο οποίος γυρνάει, δεν τελειώνει την πάση. Αμυντικό rebound από την Μπάκα. Πάσα ολόκληρο γηπέδου, η οποία βρίσκει τελικά αποδέκτη από την γωνία, μαρκάριστος και εύστοχος ο Σπετζούρης. Μάριε Λουκόπουλος, άστοχη για πρώτη φορά σήμερα εδώ στο Περιστέρι. Τη δίνει το σύνδεδο η άμυνα, δεν το παίρνει τελικά ο Γαργαλάκος. Παρά στην κορυφή, άστοχο το τριποντάκι από τον Στοντζούρη. Rebound από τον Ρυγόπουλο. Ρυγόπουλος μπάλα δεν περνάει στο πολύδωρο, deflection ψηλά από τον Γαργαλάκο. Παραφορά της μπάλας από την baseline. Λουκόπουλος στην επιλογή ψηλά, πάει μέχρι μέσα. Το φάουλ από τον Ετσάμπο Δήμο, το οποίο στέλνει τον πολύ ποιοτικό με αποκτηθεί γκάρντ της Ρεμάλ στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχει βγει πρώτη. Αν το βγει δεύτερη. Στο παλόν του Σπετζούρη, αλλά στη γωνία Καστίκης αμαρκάριστος και έστοχος και πανηγυρίζεται διόντως. Μέχρι μέσα, άστοχο το τελείωμα από τον Ρυγόπουλο. Επιθετικό rebound και νέα 14 τη Ρεμάλ. Αμαρκάριστος αλλά άστοχος ο Ρυγόπουλος. Πολύ δυνατή η πάσα από τον Τσαμποδήμο. Δεν έχασε ποτέ στα χέρια του Μαρτίνι. Κατοχή και πάλι για την ομάδα του Απόντος σήμερα, Στέφανου Κουλιαμπή. Άρα Στέφανε. Ο Στέφανος, ο οποίος με το που ήρθε στην ομάδα και ξαναέπαιξε, της έδωσε για την πρώτη της νίκη. Εντάξει, όχι όπως προσωπικά, αλλά όπως και να έχει, η ομάδα είναι το πρώτο της δημοσίου φίλου για φέτος. Καθήκης μπαλά χαμηλά και από εκεί στη γωνία. Άστοχο το τριποντάκι. Τσαμποδήμος, ο σουτέρ.
καλά το σκορ εδώ στο Κάρβουνο. Λουκόπουλος, Πολύδωρος, λέει δεξιά πλευρά, άστοχη στο Κουδεράκι. Ριμπάουντ από τον Κασφίκη. Κασφίκης κατεβάζει, περνάει την μπάλα στο low post. Ωραία πάσα, αλλά άστοχο τελείωμα από τον Μαρτίνι. Ριγόπουλος, άντε δεξιά. Δέχεται το φάουλ χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος είναι το δεύτερο φάουλ από την μπάκα. Ένα. Έχει χρεωθεί η Ρεμάλ. Παραφορά από το πλάι. Λουκόπουλος ξαναπαίνει την μπάλα, σηκώνει για τρεις. Πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Δεν περιμένατε από μένα να το μάθετε. Το μόνο που χρειάζεται να πω είναι ότι η τελευταία ομάδα με την οποία αγωνίστηκε ήταν η Ρητά Ειρήνης. Μια ομάδα η οποία και φέτος θα αγωνίζεται στην ελίτ. Παναφορά από την baseline. Καμολίκης, καλάθι και φάουλ για τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο, δεν ξέρω. Αλλά εικάζω ότι είτε αυτός είτε ο Χριστόπουλος ο Κουσιωρής έχουν τις μετοχές της ομάδας. Σταματάει τρίπλα. Μπάλα φτάνει χαμηλά. Πώς του Γαργαλάκου. Αυτό το διαλύμα. Ριγόπουλος κατεβάζει, ρίχνει το τέμπο της αναμέτρησης. Ριγόπουλος. Καμολίκης του πείτε, πάει μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση. Επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Τέσσερις πόντι, γρήγορα γρήγορα για τον Τόνι. Από την μέση απόσταση από τον Τζούρι. Ριγόπουλος. Θετικό φάουλ, δεύτερο για την Ρεμάλ. 16 δευτερόλεπτα απομένουν στο ρολόι. Δύο φάουλ έχει να δώσει η Ρεμάλ, η οποία βρίσκεται και μπροστά στο σκορ. Θετικό φάουλ από την άλλη. Τώρα αφήνοντας 4,6 το ρολόι για την επίθεση. Δύο, ένα. Ποιος ήταν ο τυχερός? Αστοχή. Ο Γαμολίκης. Τι σιρήνα ήταν αυτή? Τέλος δεκαλέπτου. Σε θέση οδηγού η Ρεμάλ. Δεύτερο δεκαλέπτο στο Κάρβουνο. Η Ρεμάλ οδηγεί στο σκορ με ρεσιτάλ Λουκόπουλου, ο οποίος έβαλε 10 πόντους παρακαλώ στα πρώτα 10 λεπτά. Έστω η πρώτη επίθεση, ανοίγει το σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου ο Αγαδάκος. Τρεις,
drive από τα δεξιά, αλλά στο τελείωμα. Από τον Εβέκο, το rebound, ναι, και για την μπάκα, ωραία, πάσα χαμηλά. Και φάουλ. Από τον Ελικάκη. Πρώτο φάουλ του δεκαλέπτου. Πάει να φορά από την baseline. Για την μπάκα. Σούτα από μέση απόσταση. Κάτω εκεί. Παραμένει. Για τους ερυθρόλευκους. Ριζός. Βάλα στον Νεκατσιάδα, ο οποίος σηκώνει για τρεις. Αστοχή. Rebound από τον Αγαδάκο. Νικάκης. Περνά τα δεξιά, σταματάει, σηκώνεται. Και αστοχή. Παπαλάμπρου. Ψάχνει τις επιλογές του. Δύο τρέιλερ για την μπάκα. Κατσιάδα στην κορυφή. Ωραία, κινήθηκε η μπάλα. Ωραίο. Καλά του μετά από ομαδική των Ερυθρόλευκων. Με σκόρερ τον 10. Καμολίκης. Όπλος, θα το σκεφτεί. Και κάτι να το σκεφτεί. Δέκατος τρίτος πόντος του γκάρντ της Ρεμάλ, ο οποίος φαίνεται να χτύψε ελαφρά, όλα καλά όμως. Επίθεση ο Ερυθρόλευκος. Λόγω πως κατάσταση, άστοχο το δεξί του από τον Μπίζο. Κάκης αντεβάζει. Καμολίκης γυρνάει, σπάει την μπάλα έξω, προσπίσει και drive από τον Ρηγόπουλο. Καμολίκης για τρεις, έστοχος. Και κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο. (25-10) αν δεν κάνω κάποιο λάθος. 4-27 απομένουν. Έξω ο Τόνι Καμολίκης, μέσα ο Χρυσόφρος Ξιωρής. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ονόματα τουλάχιστον για τη Ρεμάλ. Λουκόπουλος. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Στέλιο. Ο Στέλιος, Αλέξανδρος λέει ο άνθρωπος, τον πάσε και αυτόν. Στέλιος Λουκόπουλος μου ήρθε. Από τον Αλέξανδρο λοιπόν, ο οποίος σήμερα δεν βάζει φρένο. Απάντηση από τον Πίζο. Το φάουλ και στο αγαπητοντή στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Για τον Τζιλό. Άστοχος ο Αγαδάκος από την γραμμή
Αυροπίας. Επίθεση για την Πάκα. Μπίζος πατούσε γραμμή αυτή τη φορά. Αστοχή, λιμπάνω τον Αγαδάκο. Βλέψιμο από πίσω από τον Δεκό. Δεν τον πήρε χαμπάρι ο Νικάκης. Άστοχο το σούτ του υπεύθυνου τύπου της ομάδας. Αντιαθλητικό φάουλ εδώ από τον Νέα Γαδάκο. Ελεύθερες βολές και κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Ο Κουστούρης φαίνεται με το φάουλ. Τη γραμμή της Φιλανδρυπίας ο Μπίζος δεν ξέρει τη λίγη. Το δώρο της Ρεμάλ. Πέφτει μέσα βήματα με τα οποία χρεώνεται ο Παπαλάμπρου. Κατοχή για τους μαύρους. Οδηγίες του Χριστόφορου Κοσιωρή στην εξέδρα της Ρεμάλ. Λιγόπουλος μέχρι μέσα, δεν τελειώνει την φάση. Rebound και προϋποθέσεις εμβλιασμού για την Ρεμάλ. Φάουλ εδώ από τον Νικάκη με σκοπό να σταματήσει τον εμβλιασμό. Επαναφορά από τον πλάι Παπαλάμπρου. Παίρνει το σκήνι στο εξωτοβολόν. Περνάει την μπάλα χαμηλά. Ωραίο φέντα ρε. Και έστωχο από τον Ευαγαλάκο. Είκοσι πέντε δέκα έξι. Σταθερά σε θέση οδηγού. Είναι μάλλον έξω η μπάλα της χωρίς. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος καυτή από την γραμμή των 675. Ένα τρυποτάκι ο Καμονίκης. Ένα τρυποτάκι και έχω σχωρίς. Πάλας Μπίζος ψάχνει και βρίσκει την πάσα χαμηλά στον Βέκο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο Ρεμάλ. Στα δύο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι. Παναφορά από την baseline. Παλά στα ασφαλικά του Καρτιάδα. Σηκώνει το ψηφοβολόν. Πρώτη δύο πόντι Κίμωνα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. 27-18 με μονοψήφια τιμή. Λέμε η διαφορά. Αυτό το τελείωμα από το μονοψήφιο. Αλλά φτάνει χαμηλά στον Γαργαλάκο, ο οποίος όμως δεν καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Λιγόπουλος κατεβάζει. Λιγόπουλος παίρνει το screen. Είχαμε μια πτώση εδώ. Όλα καλά. Και παραφορά από το πλάι. Κόπουλος προσπίτε, σηκώνεται από την λεπτή του ρακέτας. Ο Νικάκης προσπίτεται.
Κασφίκης κατεβάζει. Πάρα στη γωνία, αυτό είναι Κατσιάδα. Ωραίο ρολ. Τελείωμα από τον Εγραλάκο. Ποιος φτάνει τους τέσσερις. Κύριο Σερυγόπουλου, εφηδιασμός, αλλά από τον Παπαλάμπρου, φάουλ, το οποίο κάνει ο Τατσιάδας πάνω στον Λουκόπουλο. Μέσα πιέζει ο Καμολίκης ξανά για δύο ανάσεις, κατευθύνεται στον πάγκο ο Νικάκης. Λουκόπουλος, Λουκόπουλος, χαμηλά πάνω στον Κουσκορή, ο οποίος κατεβάζει προς το αντίπαλο και τελειώνει την φάση. Πέντε πόντι για τον Κουσκορή. Μέχρι μέσα και αρχίζει το φάουλ και θα κατεβηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Τσαμποδήμος. Η διαφορά έχει ξεφύγει για τα καλά. Η Ρεμάλ σήμερα στο Κάρβουνο εν απουσία. Του Στέφανο Κολιαμπή δίνει ρεσιτάλ. Έφυγε σχολές. Σχολές 36-21. Θα ιζολεύει, θα βάσει τα νέα από τα δεξιά. Ψάχνει την πάσα, δεν την βρίσκει. Κασφίκης. Ωραία, βάζει το τρέιλερ. Λάθος πάσα εδώ από την μπάκα. Πιέζει ψηλά ο Μαρτίνης, η μπάλα όμως περνάει από το κέντρο. Λουκόπουλος για τρεις. Άστοχος, εφαιρετικό rebound από τον Ρηγόπουλο, ο οποίος βάζει πολύ ενέργεια εδώ στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. 1 και 14 μένει για να μάθουμε ποια ομάδα το διακόπτει εδώ ο Πολύδωρος. Έφτω από την ποτάκι και γι' αυτόν στα 3 βρίσκονται σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Υπάρχουν στις ουρί Κασίκης, λάθος πάσα. Time out, 45 χρόνια που μένουν ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Μένει να μάθουμε με πόσους πόντους διαφορά θα κατευθυνθεί στα αποδυτήρια η Real Madrid. 45 χρόνια που μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στην επίθεση η Real διστάζει, περνάει την μπάλα χαμηλά στον Πολύδωρο. Δεξί κουκάκι από τον ψηλό Καφιάδιας, Καφίκης. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Μαρτίνι, ο οποίος έκοβε παράλληλα με την baseline. Αντοχή παραμένει σε ερυθρόλεπτα χέρια. Καποδήμος βρίσκει πάσα χαμηλά. Ωραία συνεργασία, άσχημα όμως το τελείωμα από τον Μαρτίνι, επιθετικό rebound. Μπάλα ξαναφτάνει στον Κατή Μαρτίνι. Κάνετε 4 χρόνια που μένουν. Τέλος χρόνου. Δεν πήρε είδηση τον χρόνο που έλειπε ο Ρηγόπουλος. Παρ' όλα αυτά η Ρεμάλ δείχνει σημάδια μεγάλης ομάδας και προηγείται με 12 πόντους παρακαλώ. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο μέρος
Εδώ στο κάρβουνο. Μπάκα ακολουθεί. Το σκορ βρίσκεται πίσω με 12. Ο Τουσάν δεν κάνει κάποιο λάθος. Άστοχη πρώτη περιοχή ως ερυθρόλευκους. Μετά από τον μπλοκ του Ιγόπουλου. Ωραίο ρολ από τον Αγαδάκο. Κόπουλος πιέζεται ψηλά. Μόλις τελειώνει. Δύο, άστοχο το σούτ, rebound από τον Καμολίκη. Λουκόπουλος. Καμολίκης. Από το mid-range. Πάσα, δεν περνάει, χαμηλά. Στον Αγαδάκο. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Επαναφορά από το πλάι. Μέχρι μέσα η παρασπάει στο Λουκόπουλο, ο οποίος αστοχεί. Ένα που έχουμε να σίγουρος θα το βάλει. Καθήκης. Ωραίο κόψιμο. Καλάθι από τον Τσομποδίνο, ο οποίος ανοίγει. Και το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου. Κόπλος θα δεβάζει. Κόπλος περνάει την μπάλα χαμηλά. Αγαδάκος προσπίει, ωραία. Δεν τελειώνει την πάση, επιθυμό rebound. Χωρίς όμως ο χρόνος να έχει ανανεωθεί. Επίθεση και πάλι για την Μπάκα, η οποία βρίσκεται πλέον πίσω με 10 πόντους, 43-23. Το σκορ στα πρώτα 2,5 λεπτά στο κάρβουνο. Ωραίο κόψιμο, προσποίηση, αυτό το τελείωμα. Από τον Σκοτζίρι. Τριγόπουλος, κατεβάζει. Καμολίτης, δέχεται πάσα με τον πάσα του Λουκόπουλου. Σε πλειασμού για την Μπάκα. Ωραίο ρολ, αλλά στο τελείωμα από τον Αγαλάκο. Κόπουλος. Αλλά δεν φτάνει εδώ στον Αγαλάκο. Καστίκης θα τεβάζει. Βρίσκει πολύ χώρο μπροστά του ο Κίμωνας. Ωραία πάνω στο κόψιμο, αλλά στο τελείωμα. Από τον Τσαμποδήμο. Κάτσε να πάσω πίσω να πει να κάνει εδώ ο Καμολικής. Σε τεραστό ήταν αυτό από τον Κασφίκη. Εφουρδιασμός για την Ρεμάλ. Αυτό το τελείωμα. Πάρα από τα χέρια Τσαμποδήμου. Παράλληλα με την baseline, άστοχο το λέει τελείωμα από τον Γαργαλάκο. Λουκόπουλος. Δεν θα πει την πάσα στο κόψιμο του Ριγόπουλου. Σε γεννό τέρμα. Δύο εύκολη πόντι από τον Γαργαλάκο. Time out από την Ρεμάλ, η οποία βλέπει την Μπάκα να μπαίνει αφηνιασμένη στο τρίτο δεκάλεπτο και να ρίχνει τη διαφορά σε ακόμα μικρότερη τιμή. Συνέχεια στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού εδώ στο κάρβουνο. Ο Όπλος Πενασκίν
τον Εκουστορή. Περνάει ωραία την μπάλα, ωραία προσπίση και καλάθι από τον Εκουστορή. Πόση ποιότητα σε μια κίνηση. Κατσιάδας, περνάει την μπάλα χαμηλά. Ωραίο κόψιμο. Αλλά στο σημείο από κάτω από τον Εβέκο. Εγώπουλος δίνει το σήμα να ηρεμήσουν. Λοιπόν, και οι τέσσερις συμπαίκτες του. Φάουλ ψηλά. Το οποίο χρειάζεται ο Μαρτίνης. Κουσκορίς από τις 45. Σκρίνει ψηλά. Πάει μέχρι μέσα ο Χριστόφορος. Και αυτή τη φάση. Τέσσερις πόντι σε λιγότερο από ένα λεπτό. Για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ρεμάλ. Εκθετικό φάουλ. Κατοχή ξανά σε χέρια μαύρων. Οι οποίοι να πούμε ότι έχουν και πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μαύρο χρυσό. Υποδοσφαιρική Ρεάλ είχε κάτι τέτοια το 2013, αν θυμάμαι καλά. Νικόπουλος. Πολύδωρος, Νικόπουλος ξανά. Ένα σκριν, σπάει την μπάλα. Ωραία στην μου, ας το κάνει τελείωμα από τον Νικάκη. Κατσιάδας. Ψάχνουν συνέχεια το κόψιμο. Οι παίχτες της Μπάκα το βρίσκουν ξανά εδώ. Ας το χώμα στο τελείωμα από τον Εβέκο. Δεξί drive. Ωραία προσπάθεια. Δύο βολές για τον Σταμάτη Ριγόπουλο. Για τρεις αμαρκάρες ο Βέκος. Δεν έφτασε. Και φάουλ από τον ίδιο στη συνέχεια. Πάνω στην διεκδίκηση. Πάμε με τον Ριγόπουλο. Μέσα Κασφίκης και Σπετζούρης για την Μπάκα. Νικόπουλος περνάει από τα αριστερά και κερδίζει. Δύο βολές. Τέταρτο φάουλ από την Μπάκα. Κανένα δεν έχει στα πρώτα 6,5 λεπτά. Κύριε Μάλλο. Δύο-δύο ο Λουκόπουλος. Επίθεση για τους ερυθρόλεπτους. Κασφίκης στη γωνία. Ο Βεργαλάκος περνάει μέχρι μέσα, φτάνει στο low post και ευστοχή σε ένα ωραίο fade away. Την εμπόη του ταμπλού. Νικόπουλος στη γωνία, στημένος, αλλά άφησος. Ο Νικάκης, αμυντικό rebound και επίθεση με τον Κασφίκη.
κλασικό. 3-2. Πολύ πλούσιο σε θέαμα είναι αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες σκοράρουν με σχετικά καλά ποσοστά. Από την μέση απόσταση, Λουκόπουλος. Κοντάκι του Λουκόπουλου στο δεύτερο μέρος. Κλέψιμο εδώ. Μέχρι μέσα. Ο Λουκάκης. Χαμηλά ο Αργαλάκος. Δεν τελειώνει τη φάση. Αμυντικό rebound από τον Κουστορή, ο οποίος την πάσα στον προωθημένο Λουκόπουλο, ο οποίος ρίχνει το τέμπο. Ένα λεπτό ακριβώς για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λουκόπουλος για τρεις. Άστεγο το σουτ εδώ από τον Γαργαλάκο. Μέσα ξανά ο Καμολίκης. Φίκης, παίρνει στην ψηλά. Σπάει την μπάλα στον Κατσιάδα, ποιος κόντει για τρεις, αστοχή. Καλεβάζει την μπάλα ο Ρηγόπουλος. Κάκης, Ρηγόπουλος. Από τις 45 παίρνει ένα screen. Σύγκροντι για τρεις. Αστοχή, επιτυχικό rebound, πολύ ψηλά. Αλλάζει το μείωμα από τον Εργόπουλο. 3 τώρα απομένουν. Μπαλά, δεν θα φτάσει ποτέ στον Σπετζούρι. Το δεκάλεπτο τελειώνει μπροστά με 45-29 η Ρεμάλου. Πέρα από το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο. Μάλ βρίσκεται με το μισό πόδι στο 2-0. Και λογικά θα βρίσκεται στις πάνω του πρώτου της Δίδαρο 5-2. Χαμηλά η μπάλα στον Αγαδάκο. Δύο βολές για τον ψηλό της Ρεμάλ. Έφερε η πρώτη. Δύο στους δύο. Η διαφορά προσεγγίζει πλέον σε 20 πόντους, 47-29 μπροστά η Ρεμάλ. Καφίκης. Μπάλα χαμηλά, ωραία προσπίση, αλλά το τελείωμα του Γαργαλάκου καθαρίζει το αμυντικό rebound του Ρεμάλ. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Πολύδωρο. Αγαδάκος. 5 δευτερόλεπτα. Ωραία προσπίση. Σούτα από τα 5 μέτρα από τον Εργόπουλο. Καστίκης. Ξεβαλαμένη επίθεση. Η μπάκα. Κατσιάδας. Αστοχή για τρεις. Καθαρίζει το αμυντικό rebound ο Πολύδωρος. Πάσα ολόκληρο γηπέδου. Αλλά άσχημα δουλεύω τον Λουκόπουλο.
μέσα. Τέλειωνε τη φάση. Κάνει τον λογαριασμό της ομάδας σου. Για αυτό το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Κόπουλος στέκεται κατά δύο. Αστοχή. Επιθετικό φάουλ πάνω στην διεκδίκηση. Από τον Πλάτα, από τον Λιγόπουλο. Ο οποίος βγάζει όποτε μπαίνει στο παρκέ πάρα πολύ ενέργεια. Το φάουλ αμυντικό, το οποίο κερδίζει ο Γεωργόπουλος. Αγαδάκος σηκώνεται από το 1002. Λιβάνω το Καργαλάκο. Κασίτης περνάει το κέντρο, πάει μέχρι μέσα και τελειώνει. Τέσσερις πόντοι από τον κείμενο του Καστίκη. Και time out από την Ρεμάλ, η οποία βρίσκεται μπροστά του σκορ με αρκετά σημαντική διαφορά. 47-43 από ό,τι βλέπω στον φωτεινό πίνακα. 7-33 λεπτά από μένα για να μάθουμε με τι διαφορά θα πάρει τη δεύτερη τη νίκη στον πρώτο όμιλο του Development 2. Η Ρεμάλ συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ο Απότας σήμερα, Στέφανος Κουλιαμπής, έχει πλήρη ενημέρωση των γεγονότων εδώ στο Κάρβουνο. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε μέχρι αύριο πρωί να μάθει πώς θα βγαίνει σήμερα εδώ η ομάδα του. Αυτό λέγεται. Που τιμάει τη φανέλα. Πάνω στην προσπάθεια του Ριγόπουλου. Παναφορά από το πλάι. Ριγόπουλος θα πάρει ένα screen από τον Πολίτορο. Θα του δώσει την μπάλα στο low post. Κλείνει και ο Πολίτορος. Μπάλα σπάει έξω. Από τον Κουσιορί για δύο απαντάει. Πολύ ωραίο στάκι από τον Σεζούρι. Ριγόπουλος, ποιος εστόχησε ένα τριμποντάκι προηγουμένως. Αντάκος, 3-2. Τη λήξη του χρόνου. Άστοχο το fade away από τον Εψινό. Κασίτης, πήρε το φυλά στην μπάλα. Μπάλα στην Βίξελ. Μαρτίνι, χαμηλά. Ξεκινήσει στην προσπάθεια του Καμολίκη. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Βαργαλάκος. Επαναφορά από την baseline. Μαρτίνης. Ωραία πάση στο κόψιμο. Μαρτίνης ξανά. Καλάθι και φάουλ. Μπράβο. 56-37. Goal foul από τον Μαρτίνι, ο οποίος κάνει την πολύ. Λίγο που κατεβάζει. Για τρεις χωρίς βολισία. Και κατέρα το σκεφτεί ο Πλάδωνας ο Ριγόπουλος. Τρίποντάκι. Τι κατά δύο εντάκια στο τέλος του τελευταίου δεκάλεπτο.
Μαρτίνης, ο οποίος έβαλε τον πάγο προηγουμένως. Μαρτίνης μέσα στο εσύ. Θεϊγόπουλος. Πάς στον Καμπολίκη, ο οποίος για να μάθουμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Η Λεμάλ βρίσκεται ναι, στο 2-0. Η Βάκα στο 1-1. Έχει το καλάθι. Σφίκης. Άσπρο το mid-range shoot. Καραδάκος κατεβάζει το rebound. Τριγόπουλος. Καβολίκης. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Εμπολίδωρο. Κερδισμένο φάουλ, δύο βολές για τον υψηλό Τζερμάλ. Thank you.
καλό του γηπέδου. Και καλά από τον ολικό που η πόδι του Λουκόπουλου στο 4ο δεκάλεπτο. Τσαμποδήμος σηκώνεται για 3 και στο σύνδι. Ωραίο σουτάκι. Ερωτώσιμο Τσαμποδήμο. Κύριε Μαλ, δεν θα ολοκληρώσει την επίθεση της. 65-42. Δεν θέλει η κύριε Μαλ στον πρώτο στο development 2. Στο 1-1 η Μπάκα Juniors. Καλό βράδυ σε όλους.